Η Σιωπή είναι στη σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε με πρωταγωνιστές τους Άντριου Γκάρφιλντ, Άνταμ Ντράιβερ και Λίαμ Νίσον και είναι μια ταινία βασισμένη σε ένα ιαπωνικό βιβλίο που είχε βγει το 1966, το οποίο κατόπιν έγινε και ταινία πάλι ιαπωνικής παραγωγής το 1971, το οποίο από ό,τι έχω διαβάσει είναι κάπως διαφορετικό από την ταινία του Σκορσέζε και έχει να κάνει με δύο νεαρούς ιερείς οι οποίοι πήγανε στην Ιαπωνία γιατί προσπαθούν να διαδώσουν περαιτέρω και να κρατήσουν ζωντανό, ας πούμε, τον χριστιανισμό, τον οποίο οι Ιάπωνες προσπαθούν να εξαφανίσουν με όχι πολύ καλούς τρόπους, γιατί εκεί περάζουν στον έχουν τον βουδισμό, και ακολουθούμε τη ζωή τους εκεί και ουσιαστικά την δοκιμασία τους. Αρχικά έχουμε δύο παραπλανητικά πράγματα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχει φάει τόση πολύ προώθηση ο Λίαμ Νίσον. Και καλά ότι θα προταθεί για Όσκαρ, στο πόστερ της ταινίας είναι ο Λίαμ Νίσον και σε φωτογραφίες που βλέπουμε τον Λίαμ Νίσον γονατισμένο κτλ. Ο Λίαμ Νίσον, παιδιά, όχι απλά δεν έχει β' ρόλο, έχει γ' ρόλο στην καλύτερη. Okay, δεν λέω, ο άνθρωπος έπαιξε πάρα πολύ καλά αυτό το πάρα πολύ λίγο που έπαιξε. Αλλά όχι και να προταθεί για όσα, παιδιά. Δεν είναι β' ρόλο αυτό. Δηλαδή θεωρώ θα είναι άδικο. Χωρίς να ξέρω καν τον ανταγωνισμό του, θα είναι άδικο. Δεν είχε για μένα αρκετό screen time αυτός ο άνθρωπος για να προταθεί για Όσκαρ, πόσο καλά και να έπαιξε. Λοιπόν, και επιπλέον πέραν από τον Λίαμ Νίσον που είναι το νούμερο ένα παραπλανητικό που κάνουνε, επίσης ίσως εγώ μόνο, δεν ξέρω, είχα την εντύπωση ότι είναι και τα δύο παιδιά συμπροταγωνιστές και ο Adam Driver και ο Andrew Garfield, αλλά όχι, παιδιά, ο πρωταγωνιστής είναι ο Andrew Garfield. Ο Adam Driver έχει β' ρόλο, αυτός είναι όντως β' ρόλος. Λοιπόν, και ο Liam Neeson γάμα δέλτα ρόλο. Όσον αφορά τη σκηνοθεσία, εντάξει, δεν το συζητάμε, ήταν Σκορσέζε, ήταν αρκετά καλό, είχε, ξέρω ότι το αναφέρω συνέχεια αυτό το πράγμα, απλά επειδή μου αρέσουν τέτοιου είδους πλάνα, πάντα τα αναφέρω, είχε ανοιχτά έτσι ωραία πλάνα να απολαύσεις το τοπίο σε συνδυασμό με την πολύ ωραία φωτογραφία και το κλίμα, όλα αυτά, καλά, οι ενδυμασίες, όλα δεν το συζητάμε, ήταν απίθανα. Μετά πάμε στις ερμηνείες, οι οποίες δεν το συζητάμε, παιδιά, καλά, ο Andrew Garfield θεωρώ, είμαι περίεργος να δω πώς θα ξεπεράσει τον εαυτό του μετά από αυτό το ρόλο, έπαιξε πάρα πολύ καλά, είχε μετριάσει έτσι λίγο αυτό το στυλάκι που έχει ο Garfield, που είχε στο Spider-Man ή σε άλλες ταινίες τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι τώρα που τον έχω ξαναδεί. Ήταν λίγο έτσι πιο σοβαρός όπως έπρεπε. Επίσης, για όσους σκέφτονται, καλά, τώρα αφού είναι παιδάκι αυτός με τη φωνούλα κτλ., ναι, ισχύει, αλλά για το ρόλο που του δώσανε, του ταιριάζει. Είναι δύο νεαροί ιερείς που πάνε εκεί πέρα. Δηλαδή, πιο πολύ, ας πούμε, κολλάει ο Andrew Garfield παρά ο Adam Driver, εντός αγωγικών. Ο οποίος Adam Driver επίσης έπαιξε εξαιρετικά αυτόν τον β' ρόλο που είχε. Απλά θέλω να σου πω ότι μην σας απασχολείτε ότι είναι οι φατσούλες και αυτά. Είναι μια χαρά. Όλα δένουν. Τα προβλήματά μας λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάνε με το σενάριο και τελειώνουν επίσης. Η ταινία μετά την πρώτη ώρα, που εντάξει, αναγκαστικά δύσκολα μια ταινία δεν θα μπορεί να σε κρατήσει στην αρχή. Μόλις έχεις κάτι στην αίθουσα, είσαι πανέτοιμος. Επίσης, θα σου κάνει εισαγωγή στα πάντα η ταινία. Είναι δύσκολο, δηλαδή πρέπει θέλει κατόρθωμα για να βαρεθείς στην εισαγωγή της ταινίας, οπότε η πρώτη ώρα της ταινίας, ας πούμε, ήταν καλή, αν και κάπου εντόπισα ότι λέω ότι ίσως μετά να έχουμε ένα θεματάκι, και τελικά δυστυχώς είχα δίκιο, όχι απλά θεματάκι, είχαμε θεματάρα. Πραγματικά νιώθω ότι θα μπορούσε να έχει κόψει 40 λεπτά. Ακούγεται τώρα τρομακτικό, αλλά έτσι νιώθω. Δηλαδή βγήκα από την ταινία και ένιωθα ότι αν είχε κόψει 40 λεπτά αυτός ο άνθρωπος, ίσως η ταινία πραγματικά να ήταν απίθανη. Λοιπόν, θεωρώ τόσο πολύ μικρότερο λοιπόν θα μπορούσε να είναι για μένα. Ήταν χολυσιεργούσε, παιδιά, πάρα πολύ. Και το πρόβλημα, ένα έξτρα πρόβλημα το οποίο εντόπισα, όχι ότι δεν έχω ξανά τέτοιου είδους ταινίες, δεν θυμάμαι τώρα ποιες βέβαια γιατί είναι μετρημένα στα δάχτυλα, δεν είχε σχεδόν καθόλου μουσική επένδυση. Είχε ανεπαίσθητα σε κάποια σημεία. Κάποια τύμπανα, ίσως κάτι συγκεκριμένο, μέχρι εκεί. Αλλά όταν μια ταινία είναι τόσο αργή και είναι 2 ώρες και 45 λεπτά, λοιπόν, σε συνδυασμό λοιπόν με το ότι είναι αργή και κολλησιεργή και όλα αυτά, το ότι δεν είχε και μουσική, ήταν σχεδόν, εντάξει,
Τέλος πάντων, ήταν σχεδόν μαρτύριο πραγματικά. Με είχε πιάσει πονοκέφαλος, ειδικά όταν είχε μείνει μία ώρα στην ταινία, είχε αρχίσει να μου έρχεται πονοκέφαλος. Δεν κάνω πλάκα, κυριολεκτό. Δηλαδή, όταν έφυγα την ταινία και ήρθα σπίτι μου, πήρα ντεπών, αλήθεια. Επιπλέον, πέραν από την σχεδόν παντελή απουσία μουσικής επένδυσης, είχε. Okay, καταλαβαίνω, είναι θρησκευτικό το περιεχόμενο. Ήξερα ότι θα πάω σε μια ταινία που θα ακούω τον Ιησού για όλα αυτά, για την πίστη, 1002. Αλλά είχε μέσα κάποια 2-3 συγκεκριμένα μοτίβα τα οποία τα ακούγες και τα έβλεπες κάθε 5-10 λεπτά. Δηλαδή είχα κουραστεί. Τι να πω τώρα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Συνέχεια το ίδιο πράγμα και να λέμε: okay, ναι, πάλι αυτό. Αφού από ένα σημείο και μετά ξαναγελάω. Όταν έβλεπα δηλαδή και έλεγαν. Πάλι το ίδιο, πάλι αυτό, ναι, οκ. Okay. Όχι ότι το σενάριο είναι για πέταμα, προς Θεού. Καταρχάς, και μόνο αυτό ο πυρήνας σενάριο που σας είπα και στην αρχή ότι έχεις δύο ιερείς που ξεκινάνε όλο γεμάτη αισιοδοξία και τα λοιπά να πάνε να διδάξουν τον χριστιανισμό και δοκιμάζεται με τον χειρότερο τρόπο η πίστη τους καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας και περιμένεις να δεις στο τέλος αν θα έχει διατηρηθεί αυτή η πίστη ή όχι, γιατί αυτό είναι και η ουσία, τις δοκιμασίες και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Λοιπόν, ενώ στον πυρήνα του είναι φοβερό αυτό, μου αρέσει, έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε με κούρασε πάρα πολύ. Οπότε για μένα ήταν μια ταινία πολύ καλά σκηνοθετημένη, με οσκαρικές ερμηνείες, σίγουρα θα δούμε κάποια παιδιά να προταθούν στα Όσκαρ, δεν το συζητάμε, με ένα στον πυρήνα του καλό σενάριο, το οποίο όμως το χασε. Δηλαδή η εκτέλεσή του για μένα ήταν απλά ok. Το να φύγω δηλαδή από την αίθουσα και το συνέστημα που να νιώθω είναι πω πονοκέφαλος, τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Οπότε, και αυτό το λέω με τα λύπης μου, πραγματικά, γιατί περίμενα να μ' αρέσει τρελά αυτή η ταινία, και θα έλεγα, το λέω σχεδόν χαριστικά, την προτείνω στο σινεμά, μεν, αλλά σίγουρα δεν το συζητάμε μόνο με μισό εισιτήριο. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, τώρα που την είδα, αν την έχανα και την έβλεπα μετά στο σπίτι μου με την ησυχία μου, δεν νομίζω ότι θα είχα για κανένα θέμα ιδιαίτερο. Αν έχετε δει την ταινία, πείτε μου στα σχόλια από κάτω πώς σας φάνηκε και αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και αν θέλετε να σας έχω ειδοποιήσει για νέα βίντεο, πατήστε και την καμπανούλα.